Καλησπέρα σε όλους, σε όλες από μένα. Είμαι εδώ σήμερα με ιδιαίτερα συναισθήματα πραγματικά, διότι εκτός των άλλων αυτή η μεγάλη γιορτή είναι και μια ευκαιρία να ξαναβρεθούμε και να ξαναμιλήσουμε. Είμαι εδώ ανάμεσα από φίλους, ανάμεσα σε ανθρώπους που στην πορεία της ζωής έχουμε κάνει και κοινές πορείες μαζί. Αλλά με όλους εδώ μας ενώνει ένας κοινός στόχος, με όλους εδώ που είμαστε σήμερα, ένας κοινός στόχος, για τον οποίο και εγώ έχω, νομίζω, αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Δεν είναι άλλο από την καταρχήν ανάδειξη αυτού του τόπου. Ανάδειξη της ιστορίας του, ανάδειξη των δυνατοτήτων, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, αλλά παίρνοντας και σειρά με όλους σε τίτλους, είπε και ο Άρης, αλλά και ο Γιάννης πριν, σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ιστορία αυτού του τόπου και η πολιτιστική και πολιτισμική διαδρομή. Δεν είναι ευρέως γνωστά και είναι καθήκον μας και να τα αναδείξουμε, αλλά κυρίως να εργαστούμε με αυτά τα εργαλεία προκειμένου τελικά να περάσουμε στην επόμενη μέρα, στο μέλλον, που στα αλήθεια έχει έρθει ήδη, γιατί το μέλλον είναι κάθε μέρα παρόν, έτσι ώστε να ξεπεραστούν αδιέξοδα. Αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν διαχρονικά, θα έλεγα, μέσα από όχι μόνο περιφερειακές ανισότητες στη χώρα, αλλά και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Με το νομό μας να υπολείπεται. Έτσι, όταν θα μου επιτρέψετε να το πω, όταν και εγώ προσωπικά, με όλες μου τις δυνάμεις, συνεισφέρω υπέρ των συμφερόντων αυτού του νομού, το κάνω μεροληπτικά μεν, αλλά απενεχοποιημένα δε. Διότι θα πρέπει όλες οι περιοχές της χώρας να φτάσουν σε ένα ίδιο επίπεδο και να προχωρούν συντονισμένα. Για το κοινό τελικά καλό, που δεν είναι άλλο παρά η αυριανή μέρα της χώρας μας. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, αυτή η γιορτή σήμερα, μια γιορτή με χρώματα και με αρώματα και με ένα αρώμα το οποίο νομίζω τους περισσότερους από εμάς μας διατρέχει από την παιδική μας ηλικία σαν μια μνήμη και ατομική, αλλά και συλλογική, αυτό το άρωμα της πορτοκαλιάς. Και σήμερα εδώ, σε αυτή την εκδήλωση, ήρθαμε για στα αλήθεια να γεφυρώσουμε μια απόσταση που ενώνει, μια απόσταση που χωρίζει τους παραγωγούς από από το κοινό της πρωτεύουσας. Αυτή η πρωτοβουλία σήμερα επιχειρεί εκ νέου να συστήσει τα προϊόντα, τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της περιοχής μας, σε όλο ένα και περισσότερους πολίτες και να αναδείξει και την υψηλή τους διατροφική αξία, τον αυθεντικό τρόπο παραγωγής, τις ποιοτικές προδιαγραφές, αλλά και το μεράκι στην παραγωγή. Από την πλευρά μας, να είστε βέβαιοι, πλευρά της κυβέρνησης, ανέφερε και πριν ο αρμόδιος υπουργός βεβαίως, και το αρμόδιο Υπουργείο, παρέχουν και θα παρέχουν όλα εκείνα τα εργαλεία και τα εφόδια που χρειάζονται σε όλη αυτή την κοινή προσπάθεια. Έτσι, ένα από αυτά τα βήματα αναφέρθηκε και πριν, το ανέφερε ο Άρης, ένα σημαντικό γεγονός, ένας στόχος ο οποίος εκπληρώθηκε μετά από περίπου 40 χρόνια, νομίζω μια φωτογραφία που κυκλοφορεί και έχει ένα πανό με το αίτημα, νομίζω ότι είναι περίπου στα 40 χρόνια. Ένα βήμα λοιπόν ολοκληρώνεται σήμερα, η πρώτη φάση του ολοκληρώθηκε, μένει στους αρμόδιους, στο εκπαιδευτικό μας ίδρυμα, στους καθηγητές, στο επιστημονικό προσωπικό, να συμβάλλουν για την ολοκλήρωση αυτού του βήματος. Και όπως ξέρουμε όλοι, η στήριξη της αγροτικής παραγωγής, του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης για την περιοχή μας του πολιτισμού και τουρισμού που συνδέονται άμεσα, είναι αυτά τα οποία θα βγάλουν τελικά τη χώρα μας από τα διέξοδα, αλλά όπως τόνισε και ο Υπουργός πριν, και νομίζω ότι αυτό είναι κοινή συνείδηση σε όλους μας, με αλλαγή, με την απαραίτητη αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Σε αυτή την προσπάθεια, όλοι μας, με όλες μας τις δυνάμεις, θα είμαστε παρόντες
μέχρι να φανεί, μέχρι να βγούμε από αυτό το τούνελ στο οποίο έχει μπει και η χώρα μας μέσα στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Νομίζω ότι, είναι ένας στόχος, ένας αγώνας που ολοκληρώνεται με πολλές θυσίες και με πολλές αγωνίες και δυσκολίες από πλευρά του ελληνικού λαού, αλλά νομίζω ότι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε ότι η περίοδος της αυξημένης επιτροπίας, η περίοδος των μνημονίων με όλα όσα έχουν επέλθει στη χώρα μας μέσα από αυτή τη διαδρομή φτάνει στο τέλος, αλλά επειδή δεν πρέπει να γυρίσουμε ποτέ στο παρελθόν, δεν πρέπει να γυρίσουμε σε προηγούμενες μέρες, πρέπει να προχωρήσουμε καινούργια βήματα μέσα από καινούργιες μορφές, αυτές που ανέφερε και ο Υπουργός πριν, καινούργιες μορφές στην οικονομία, στην παραγωγή και βεβαίως ο τελικός στόχος παραγωγική, κοινωνική ανασυγκρότηση. Με αυτά σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.